σύλλογος μετά από μία από τις μεγαλύτερες γενικές μας συνελεύσεις των τελευταίων χρόνων. Ερχόμαστε για ακόμη μια φορά εδώ πέρα, κατεβαίνουμε στον δρόμο με όλους τους φοιτητές μας. Καλέσαμε και πρώτη σε αυτή την κινητοποίηση εδώ πέρα στο Άγαλμα Βενιζέλου, προκειμένου να μην αφήσουμε να πέσει κάτω, να μην ξεχαστεί ποτέ ο χαμός όλων αυτών των ανθρώπων από το έγκλημα αυτό που διαβράστηκε στα Τέμπη. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη ως προς αυτό. Λέμε ότι ερχόμαστε στη σύγκρουση με μια πολιτική την οποία ερχόμαστε για τα προηγούμενα χρόνια με όλες τις εκφράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Μια πολιτική που βάζει στο ζύγι όλο το φέλος τη δικιά μας τη ζωή, τις ιδέες μας, την ασφάλειά μας, την υγεία μας. Και από αυτό το βήμα και σήμερα δίνουμε έναν αέρα κλιμάκωσης στον αγώνα μας αυτό, σαν φοιτητές, στην ουσιαστική συμπόρευση όλων με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό καλούμε και στις 7 στον θέατρο Παναγιωτόπουλο στο Πολυτεχνείο στη σύσκεψη συντονισμού από κοινού με τους ανθρώπους του Μόχου, με όλους αυτούς που δουλεύουν και κινούν τα γρανάζια της παραγωγής, προκειμένου να δώσουμε και ένα βήμα κλιμάκωσης, να ενώσουμε τις διεκδικήσεις μας για μια ζωή με καλύτερο μέλλον, με μια ζωή στην οποία θα τίθεται στο προσκήνιο οι δικές μας οι ανάγκες και όχι τα κέρδη τους, γιατί το θέλημα που παίζει τις τελευταίες μέρες είναι αυτό. Οι ζωές μας απέναντι στα κέρδη τους. Εμείς διαλέγουμε τη ζωή μας. Ερχόμαστε με τοπία σύγκρουση με αυτή την πολιτική η οποία μας τσακίζει καθημερινά και στους χώρους δουλειάς μας και στα θέατρά μας και στη ζωή μας συνολικότερα. Είμαστε γεωπόλοι από το ΔΙΠΑΕΝ. Τις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις απαιτώντας τα δικαιώματά μας. Εδώ και 4 χρόνια από την πανεπιστημιοποίηση και μετά, το τμήμα μας, όπως και τα περισσότερα τμήματα των πρώην ΤΕΗ, έχει μείνει χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Ακούμε συνεχώς για αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις των τμήματων, παρόλα αυτά βρισκόμαστε ακόμα στον αέρα. Ήρθε η ώρα με τον αγώνα μας να επιβάλλουμε την αναγνώριση των δικαιωμάτων μας. Δεν περιμένουμε από κανέναν δίθεν καλοθελητή ή όποιον άλλον να μας το λύσει. Ειδικά από όλους αυτούς που γέννησαν και δημιούργησαν το πρόβλημα. Υπουργεία, κυβερνήσεις, τόσο αυτοί όσο και οι προηγούμενοι, που συνεχίζουν την ίδια ρότα. Τώρα τον λόγο τον έχουμε εμείς. Και λέμε άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Όλη γνώση στο πτυχίο. Για πτυχίο, μοναδική προϋπόθεση για δουλειά. Θα τα καταφέρουμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργατή, χωρίς αφεντικά. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, χαιρετίζουμε τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις της πόλης της Γαλλίας το προηγούμενο διάστημα με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων, λαού και νεολαίας να βγαίνουν στον δρόμο ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης Μακρόν να αυξήσει το όριο της αξιοδότησης. Σε Ελλάδα και Γαλλία ένα είναι καθαρό, ότι η εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα, θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή στο μωμό του κέρδους. Ο αγώνας τους είναι γενικός μας αγώνας. Οι φοιτητές, μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, όλο το προηγούμενο διάστημα παλέψαμε και θα συνεχίσουμε να παλέψουμε στο πλάι των εργαζομένων και των κρατικών σωματείων της χώρας μας, αλλά και κάθε χώρας. Μαζί κατεβήκαμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι κοινή η πολιτική που τσακίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα με την πολιτική που τσακίζει τις σπουδές μας. Αυτή την πολιτική ακολουθούν και οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια στη Γαλλία και η σημερινή κυβέρνηση Μακρόν. Στέλνουμε από αυτό το βήμα τώρα μήνυμα αλληλεγγύης. Εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια των εργατικών σωματείων της χώρας μας βρίσκονται ήδη στην Γαλλία και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις.